Το 2003 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Edward Teller, γνωστός σε όλους ως ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Η εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για τον Δόκτορα Teller είναι αυτή που οι διάφορες οργανώσεις για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων έχουν καλλιεργήσει, δηλαδή του πολεμοχαρού και ανήθικου που στιγμάτισε με την παρουσία του την παγκόσμια επιστήμη. Η ενασχόλησή μου με την πυρηνική αστροφυσική και τη φυσική των πυρηνικών όπλων με έφερε μοιραία σε στενή επαφή με τις εργασίες και το έργο του και θεωρώ υποχρέωσή μου να καταθέσω μερικές σκέψεις σε όσους Έλληνες θα ήθελαν να δουν μια άλλη πτυχή του γνωστού επιστήμονα. Ο Δόκτωρ Edward Teller γεννήθηκε σε μια μεσοαστική οικογένεια της Ουγγαρίας, ενώ σπούδασε και εργάστηκε στη Γερμανία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Werner Heisenberg, γνωστό από την αρχή της απροσδιοριστίας. Κατόπιν έφυγε από την ναζιστική Γερμανία για να εργαστεί στη Δανία, κοντά σε μια μεγαλοφυΐα της θεωρητικής φυσικής, τον Niels Bohr. Ήταν αυτός που οδήγησε με το αυτοκίνητό του τον Leo Szilard και Albert Einstein στο Roosevelt για να τον πείσουν ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν κατασκεύαζαν πρώτη την πυρηνική βόμβα, οι Γερμανοί και ο Heisenberg ίσως κέρδιζαν την πυρηνική κούρσα. Όπως θα πει ο ίδιος αργότερα, πήγε και αυτός εκεί, όχι γιατί η άποψή του είχε καμία βαρύτητα στο Roosevelt, αλλά γιατί κανείς από τους δύο άλλους επιστήμονες δεν ήξερε να οδηγεί. Σε πολύ νεαρή ηλικία, ο Teller έχασε το δεξί του πόδι σε ένα οδικό ατύχημα και το βάδισμά του, μαζί με τη βαριά του ουγγρική προφορά των Αγγλικών, άφηναν πίσω του μια μόνιμη εντύπωση. Ο δόκτωρας Teller δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατασκευή της πρώτης πυρηνικής βόμβας. Ο δόκτωρας Oppenheimer, διευθυντής του σχεδίου Manhattan που κατασκεύασε την πρώτη πυρηνική βόμβα, δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα εξαιτίας της αιμονής του Teller με την συσκευή Super, όπως αποκαλούσε την βόμβα υδρογόνου. Ο δόκτωρας Teller πίστευε ότι το σχέδιο Manhattan έπρεπε εξ αρχής να εστιάσει στη θερμοπυρηνική έκρηξη και όχι στην έκρηξη σχάσης. Για το λόγο αυτό, ο δόκτωρας Oppenheimer έδωσε τη διεύθυνση της ομάδας θεωρητικής φυσικής του σχεδίου Manhattan στον δόκτωρα Hans Bethe, ο οποίος έφερε σε πέρας το δύσκολο έργο της αρχιτεκτονικής της βόμβας. Ο δόκτωρας Hans Bethe, ο οποίος είναι πλέον κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στην πυρηνική αστροφυσική, πέθανε βέβαια το 2005 και αυτό σε ηλικία 95 ετών, δεν συμπάθησε ποτέ τον δόκτωρα Teller. Συγκεκριμένα, ο Bethe, σε συνεργασία με τον Oppenheimer, πίεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να μην δεχτεί την πρόταση κατασκευής της βόμβας υδρογόνου που ο δόκτωρας Teller είχε υποβάλει. Όλες αυτές όμως οι προσπάθειες στήχησαν την καριέρα του Oppenheimer και δεν εμπόδισαν καθόλου το σχέδιο του δόκτωρα Teller, το οποίο ενίσχυσε η ταχύτατη πυρηνικοποίηση της Ρωσίας. Αφού λοιπόν ο αντίπαλός του, ο δόκτωρας Oppenheimer, ανέλαβε μεταπολεμικά το εργαστήριο όπλων του Λος Άλαμος, ο δόκτωρας Teller πέτυχε να ιδρύσει το δικό του εργαστήριο, γνωστό ως Lawrence Livermore, το οποίο εστίασε αποκλειστικά στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου. Η βόμβα αυτή σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον δόκτωρα Stanislav Ulam, το οποίο όμως η συνεισφορά επισκιάστηκε από την προσωπικότητα του δόκτωρα Teller. Κανείς άλλος Αμερικανός επιστήμονας, ούτε ο ίδιος ο Oppenheimer, δεν έλαβε τόσες τιμές και αξιώματα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, υπήρξε μόνιμος επιστημονικός σύμβουλος των Προέδρων των ΗΠΑ σε θέματα όπλων υψηλής ενέργειας, ενώ δίδαξε στα σημαντικότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Για τους εντός των τυχών, η σφραγίδα του δόκτωρα Teller ήταν προφανής σε όλα τα σημαντικά οπλικά επιτεύγματα των ΗΠΑ, για παράδειγμα τους πυρηνικούς πυράβλους των υποβρυχίων, την αντιβαλιστική ασπίδα, τα μίνι πυρηνικά, τα μη θανατηφόρα όπλα. Ο δόκτωρας Edward Teller προκαλούσε ανάμεικτα αισθήματα δέους, θαυμασμού και φόβου σε όποιον γνώριζε την ιδιότητά του. Όμως, αν κανείς διαβάσει τις επιστημονικές του δημοσιεύσεις και ιδιαίτερα αυτές που έκανε στην πυρηνική αστροφυσική, θα διακρίνει μια μεγαλοφυΐα. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα αναθεματίζουν τους ανατολίτες οπλικούς επιστήμονες, ηρωποιούν ταυτόχρονα τους δικούς τους και τους προβάλλουν ως υπόδειγμα. Μέσα στη θάλασσα των βραβείων που το έχει απονείμει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μόλις ο πρόεδρος Μπους έμαθε ότι το τέλος του δόκτωρα Teller ήταν θέμα λίγων εβδομάδων, λόγω βαρύτατου εγκεφαλικού επεισοδίου, του απένειμε την μεγαλύτερη διάκριση του Αμερικανικού έθνους, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. Λίγο καιρό πριν το θάνατό του, ο Ούγγρος πρόεδρος
του είχε απονείμει ένα αντίστοιχο μετάλλιο, αποκαλώντας τον υπόδειγμα Ούγγρου επιστήμονα. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτόν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα είχαν μόνο ένα πυρηνικό οπλοστάσιο σχάσης, όπως η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν. Η απώλεια του δόκτωρα Έντουαρτ Τέλερ αφήνει σήμερα ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην πυρηνική φυσική, ενώ δεν μειώνει καθόλου τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, όπως πολλοί ίσως βιαστούν να πιστέψουν. Η υποκρισία των μεγάλων δυνάμεων θα συνεχιστεί, κατηγορώντας τις επίτοκες πυρηνικές χώρες, αλλά παράλληλα αναζητώντας τους πιο ικανούς θεωρητικούς φυσικούς για να δουλέψουν στα τρία μεγάλα εργαστήρια όπλων που διαθέτουν. Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει αυτός ο επικίδιος είναι με τα ίδια τα λόγια του δόκτωρα Τέλερ, που είπε λίγο πριν το θάνατό του. «Ό,τι έκανα, το έκανα γιατί έπρεπε να γίνει. Αν κάποιοι το εκτιμήσουν και με θυμούνται, τότε θα είμαι ικανοποιημένος».